Ο καιρός αλλάζει αυτή την από σήμερα, έτσι. Πράγμα. Αλλάζει προς το πολύ χειμωνιάτικο πια. Προς το χειμωνιάτικο, θα έλεγα. Ακόμα έχουμε έτσι λίγο να κρατήσει, να μην είναι τόσο πολύ έντονο το κρύο. Ναι. Έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές αυτήν την ώρα στη Δυτική Ελλάδα, τη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και τοπικές συννεφιές στην υπόλοιπη χώρα. Σταμάτησαν τα πολύ έντονα φαινόμενα που είχε και νωρίς το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Μυτιλίνη πάλι είχε. Καλά, πνίγηκε το Σαββατοκύριακο. Πνίγηκε, πράγματι. Και σήμερα το πρωί είχε πάλι κάτι. Και η Πρέβεζα επίσης. Και η Πρέβεζα, αυτή ήταν από την Παρασκευή. Mm-hmm. Ναι, η Πρέβεζα, ο Πύργος, η Πάτρα. Είχε, γενικά αυτό το σύστημα τις τρεις μέρες αυτές έδωσε πολύ έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Τι θα γίνει και από εδώ και πέρα τώρα. Από εδώ και πέρα λοιπόν. Αύριο, σήμερα λοιπόν, βροχές από το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα θα γίνουν εντονότερες και μέχρι αργά το βράδυ βροχές θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα και βεβαίως και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι λιγότερες οι βροχές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι ήδη 8 μποφόρ στο Ιόνιο, με πιθανότητα το απόγευμα να έχουμε και 9 μποφόρ. Ίσως και απαγορευτικά, μπράβο, δηλαδή. Ακριβώς αυτό πλοία. Να το έχετε κατά νου. Μέχρι 8 στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σήμερα ακόμα δεν έχει αρχίσει να υποχωρεί. Από το απόγευμα θα αρχίσει να πέφτει και από τα βόρεια. Επομένως, εκεί γύρω στους 15 με 17 βαθμούς. Αύριο τώρα, καθώς το σύστημα θα αρχίσει να περνάει ανατολικά, θα βελτιωθεί ο καιρός όσον αφορά τα φαινόμενα, αλλά θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πέσει και η θερμοκρασία, η οποία αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι κινείται και ολόκληρη εβδομάδα, Χριστίνα. Όλη εβδομάδα με εναλλαγή συστημάτων τέτοιων και μια ψύχρωση να πει θα την έχει. Να σε ευχαριστήσω. Και χιόνια, πέφτουν και τα πρώτα χιόνια. Ναι, έχουν ήδη πέσει, χιόνισε. Ήδη χιόνισε, ας πούμε, είδαμε στρωμένη με web κάμερα στην. Πού? Σταμάτησε το μυαλό μου. Σε ένα ορεινό σημείο της Ελλάδας. Στα Μαρίνα. Μπράβο. Όχι σε μένα, στο κοντρόλ. Με έτσι όπου είχε χιόνι. Αλλά σήμερα το βράδυ μπορεί να δει η Φλόρινα, η Πτολεμαϊδα και η Κοζάνη να δούνε και χιόνι. Η πόλη εννοώ μέσα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Το κοντρόλ τραγουδάει, παιδιά της Αμαρίνας και εσείς, παιδιά καημένα. Αλλά το τραγουδάτε σε λάθος θέμα. Στο φορολογικό πρέπει να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δημήτρη Καραστεβάνη, ήδη πέρασαν δύσκολο Σαββατοκύριακο από την Πρέβεζα μέχρι και τη Μυτιλίνη, δύο περιοχές Ελλάδας που είδαν τα καιρικά φαινόμενα πολύ έντονα. Με τι συνέπειες, λοιπόν. Λοιπόν, να σας πούμε τα πιο τωρινά, γιατί άκουσα νωρίτερα που είπε στη Χριστίνα για την Πρέβεζα. Να σας πω ότι είχαμε σφοδρή χαλαζόπτωση που κράτησε για 1/4 στην Πρέβεζα. Οι εικόνες είναι αυτές που βλέπουμε από το Πάμε Πρέβεζα, είναι στις 11 χθες το βράδυ, όπου σήμερα το πρωί οι κάτοικοι μέτρησαν τις πληγές τους, να το πούμε έτσι, καθώς υπήρξαν καταστροφές σε καλλιέργειες αλλά και καταστραμμένα αυτοκίνητα. Μιλάμε ότι για 1/4 που έπεσε η χαλαζόπτωση, η σφοδρή αυτή χαλαζόπτωση, ήταν σαν ένα στρώμα πάγου στον δρόμο. Βλέπετε την εικόνα. Πολλοί μίλησαν ότι ήταν τουλάχιστον 1/100 Μάλιστα. το χαλάζι που έπεφτε, που κράτησε τουλάχιστον 1/4. Από το πάμεπρέβεζα.gr λοιπόν πήραμε τις εικόνες αυτές. Την ώρα της χαλαζόπτωσης κατέγραφε η κάμερα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Δανειζόμαστε και εμείς την εικόνα και ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά από το site αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη Μυτιλίνη, όσον αφορά τη Λέσβο, είχαμε και χθες το βράδυ πολύ σοβαρά προβλήματα. Λέσβος news.gr. Σφοδρή βροχόπτωση και ήταν τεράστιες οι καταστροφές όλο το Σαββατοκύριακο αλλά και χθες στο Σταυρό, στα Βατερά Λέσβου, όπου υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Δημιουργήθηκαν προβλήματα σε δρόμους, έγιναν κατολιστήσεις. Υπήρχαν χωριά τα οποία αποκλείστηκαν εντελώς και έφτασαν νωρίς το πρωί σήμερα από την περιφέρεια και διασώστες, ενώ το ανατολικό μέρος της παραλίας. Βλέπουμε και τις εικόνες, ήταν σαν λίμνη. Όλο το χωριό ήταν σαν λίμνη. Αλλά τα νερά ευτυχώς έβρισκαν δίωδο προς την παραλία και σε παραπόταμους και εκεί δεν είχαμε πολλά πλημμυρισμένα. Αυτά να με τα καιρικά. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώσω. Ναι, ήθελα να ολοκληρώσω με μία είδηση που είχαμε την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω. Αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω. Ακριβώς. Στην Ηλία τη συνέβη, διότι είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών εκεί κατά τη διάρκεια ληστείας, Δημήτρη. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε ληστεία στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο της Ηλίας. Πιο συγκεκριμένα στη Βάρδα. Τρεις άγνωστοι, τρεις δράστες με κουκούλες, εισέβαλαν με καλάσνικοφ και αφού άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό, πυροβόλησαν κατά του αστυνομικού τμήματος που βρίσκεται πολύ κοντά στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί απάντησαν στα πυρά, έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι δράστες διέφυγαν με ένα ασημί BMW, το οποίο βρέθηκε στην Μανολάδα καμένο. Και οι δράστες, από ό,τι φαίνεται, που αναζητούνται μέχρι αυτή την ώρα και δεν έχουν εντοπιστεί, έχουν τραβήξει το δρόμο προς την Πάτρα. Αν υπάρχουν νεότερη ενημέρωση, νεότερες. Φυσικά θα με επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο. Πάντως δεν υπάρχει.
υπάρχουν τραυματίες, Ποπή. Και αυτό είναι το παρήγορο βεβαίως, διότι τώρα πια έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και βλέπουμε τους δράστες να ανοίγουν πυρ κατά αστυνομικών, κατά πολιτών απλών, πολύ συχνά έχουμε τραυματισμούς. Είναι ευχάριστο λοιπόν ακούμε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ενώ έχουμε ανταλλαγή πυρών. Έρχομαι αλλάζοντας θέμα εδώ στο τραπέζι εκπομπής. Πάνω Σαμυράς, καλημέρα Πάνω, καλώς ήρθες. Ελένη Καλογεροπούλου, καλημέρα. Και Βαγγέλης Αμπελιώτης, ο φοροτεχνικός μας επίσης κοντά μας. Καλημέρα και σε εσένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Νέο φορολογικό. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό, πηγαίνοντας στο Χρυσόστομο Τσούφι για να μας δώσει το ρεπορτάζ, πίσω δηλαδή από τι συμβαίνει και τι έχει αφαιθεί ως πληροφορία να κυκλοφορήσει στον τύπο Χρυσόστομο, για να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Και αμέσως μετά οι συνάδελφοι θα μας δώσουν και το πολιτικό παρασκήνιο, αλλά και την επίπτωση του κάθε μέτρου αυτού που κυκλοφορεί τουλάχιστον ως φήμη, ως πληροφορία, ως σχέδιο που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση, θα μας τη δώσει ο Βαγγέλης Αμπελιώτης. Μηνύματα δικά σας ξέρετε και στο Twitter αλλά και στο SMS 54260. Χρυσόστομε. Πόπη, καλημέρα. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι κάτι παραπάνω από σχέδιο αυτά που πρόκειται να πούμε τώρα, ότι είναι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, οι οποίες μάλιστα εξηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στα επιτελεία των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Παρά το γεγονός αυτό βέβαια, τα ίδια τα κόμματα δηλώνουν άγνοια. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Το θέμα σίγουρα θα ξανασυζητηθεί την Τετάρτη στη νέα σύσκεψη που θα υπάρχει για το φορολογικό. Δηλαδή, οι πληροφορίες μας λένε ότι είμαστε μπροστά στο τελικό σχέδιο πια. Ναι, είναι. Πολύ κοντά σε ολοκληρωμένο νομοσχέδιο. Ως απόφαση παρουσιάζονται αυτές οι αλλαγές που πρόκειται να πούμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για νέα κλίμακα. Πάντως, η ψήφιση, συγγνώμη που διακόπτω, η ψήφιση αναμένεται τον επόμενο μήνα και όχι το Δεκέμβριο. Από ό,τι γνωρίζω κι εγώ. Θα κατατεθεί στη Βουλή στις 11 και Δεκεμβρίου. Θα δούμε πότε θα ψηφιστεί. Τι περιθώρια έχουμε χρονικά, δηλαδή βάσει μνημονίων, βάσει υποχρεώσεων που έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην Τρόικα. Τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση και του φορολογικού σχετίζονται με την καταβολή της δόσης ή είναι δύο ανεξάρτητα θέματα, άρα έχουμε χρόνο. Το φορολογικό, Πόπη, σχετίζεται με την εκταμείευση των δόσεων από το Γενάρη και μετά. Των τριών αυτών μικρών δόσεων. Αυτά που ο κύριος Σόμπλε λέει ακόμα είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση για τις δόσεις αυτές. Για τις επόμενες δόσεις. Για τις επόμενες δόσεις, όχι για αυτή της 13ης Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Άρα θεωρητικά υπάρχουν λίγες εβδομάδες ακόμη μπροστά στο επιτελείο προκειμένου να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες. Θεωρητικά. Ωραία. Πάμε θεωρητικά τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό το πρακτικά το νομοσχέδιο αυτό, τι αποφάσεις έχουν πάρθει. Πάμε για μία. Έχουμε αλλαγή στην αλλαγή. Νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων. Τρεις και εδώ οι κλίμακες χωρίς αφορολόγητο. Από τα 0 έως τα 18.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι στο 21%. Από τις 18 στις 26.000 ευρώ ο συντελεστής στο 26%. Και για το κομμάτι του εισοδήματος από τις 26.000 ευρώ και πάνω, ο συντελεστής πηγαίνει στο 45%. Τι σημαίνει αυτό τώρα, παιδιά, εξαφάνιση. Δηλαδή, αν λογιστούμε 45%. Πόπη, με συγχωρείς, για να το ολοκληρώσουμε, επειδή δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, με το 45 πάνω από τις 26.000 ευρώ καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει αυτή η επιστροφή ή έχει αποφασίσει αυτή η επιστροφή φόρου των 1.950 ευρώ να είναι flat, να μην μεταβάλλεται και να είναι για όλα τα εισοδήματα.